Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Υγεία μας σήμερα». Στην προσπάθειά μας για πιο ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, τα θέματα της εκπομπής μας σήμερα ποικίλουν. Στην πρώτη ενότητα θα ασχοληθούμε με τη βελτίωση και τη διαμόρφωση της εικόνας του σώματός μας, με την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση της ρινός, της μύτης μας δηλαδή, και την πλαστική χωρίς νηστέρι. Μαζί μας έχουμε τον πλαστικό χειρουργό και επιμελητή της κλινικής χειρουργικής, πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Μετροπόλιταν, τον κύριο Κεραστάρη Δημήτριο. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση και τη βελτίωση της εικόνας του σώματός μας, μια και πλησιάζει και το καλοκαίρι. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας αισθητικά και ο γιατρός μας θα μας απαντήσει σε αυτό. Για πέστε μας, κύριε Κεραστάρη, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες εν μέσω κρίσης ασχολούνται σήμερα με την εμφάνισή τους? Αντίθετα με αυτό που θα περίμενε κανείς, η αλήθεια είναι ότι ασχολούνται. Θεωρώ ότι ο λόγος είναι ότι θέλουν με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνοντας την εικόνα του προσώπου, του σώματός τους, να βελτιώσουν την ψυχολογία τους. Βομβαρδίζονται γύρω-γύρω από τόσες αρνητικές ειδήσεις, η ζωή τους έχει χαλάσει πολύ, οπότε με αυτόν τον τρόπο θέλουν να βελτιώσουν την ψυχολογία τους και να αισθάνονται καλύτερα. Ποιος είναι ο λόγος που σας επισκέπτονται συχνότερα οι ασθενείς στο ιατρείο σας? Αυτό έχει να κάνει με την εξειδίκευση του γιατρού και με τις εποχές. Θα έλεγα ότι τώρα, αυτή την εποχή, πριν το καλοκαίρι, οι περισσότεροι θέλουν να βελτιώσουν το σώμα τους. Γιατί έρχεται, πλησιάζει και η παραλία. Οπότε, στο ιατρείο το δικό μου, περισσότεροι ασθενείς έρχονται για λιποαναρρόφηση, που είναι μια επέμβαση που βελτιώνει, δίνει αρμονία και συμμετρία στο σώμα, και λιγότερο για βελτίωση της κοιλιάς, των μυρών ή των βραχιώνων. Η λιποαναρρόφηση είναι μια επέμβαση που γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Υπάρχουν εξελίξεις τα τελευταία χρόνια σε αυτή την επέμβαση? Η αλήθεια είναι, όπως σε όλα στην ιατρική, υπάρχει και σε αυτό εξελίξεις. Υπάρχουν και στη λιποαναρρόφηση εξελίξεις. Πλέον γίνεται με μέθη και όχι με γενική αναισθησία που γινόταν παλιότερα. Διηθούμε την περιοχή που θα λιποαναρρωφήσουμε, έτσι ώστε να έχουμε λιγότερα ειδήματα και χυμώσεις μετά την επέμβαση. Οι κάνουλες που χρησιμοποιούμε είναι μικρότερες, και υπάρχουν και καινούριες τεχνικές, όπως η λιποαναρρώφηση με υπερήχους, η λιποαναρρώφηση με λέιζερ και η παλώμενη λιποαναρρώφηση, που είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε τα τελευταία 4-5 χρόνια με εξαιρετική επιτυχία. Για πέστε μας με λίγο περισσότερα λόγια και να μας διευκρινίσετε καλύτερα, τι είναι η παλώμενη λιποπλαστική? Είναι μία μέθοδος λιποαναρρόφησης με την οποία ουσιαστικά υπάρχουν ένα μηχάνημα που είναι συνδεδεμένες οι κάνουλες λιποαναρρόφησης. Το μηχάνημα αυτό κινεί τις κάνουλες για λίγα χιλιοστά μπρος-πίσω και κυκλικά, έτσι ώστε κάνει πολύ λιγότερες τις καταστροφές ή τις βλάβες στο λιπόδιστό κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Στην πράξη, για τους ασθενείς, αυτό σημαίνει πολύ μικρότερο... Νομίζω ότι είναι το μηχάνημα αυτό είναι το μηχάνημα που κάνουμε παλώμενη... Είναι ένα από τα δύο μηχανήματα που χρησιμοποιούμε, σωστά. Κάνει λοιπόν τις βλάβες λιγότερες, οι ασθενείς έχουν πολύ πιο γρήγορη αποθεραπεία και πρακτικά από την επόμενη μέρα οι περισσότεροι μπορούν να γυρίσουν και στην εργασία τους. Έχω ακούσει από αρκετούς ασθενείς ότι η λιποαναρρόφηση είναι επώδυνη, ότι δυσκολεύτηκαν αρκετά να αναρρώσουν και υπήρχαν κάποια προβλήματα στην αποθεραπεία τους. Για πέστε μας, είναι επώδυνη η θεραπεία αυτή? Αυτό που λέτε ίσχυε παλιότερα. Πλέον καμία αισθητική επέμβαση δεν είναι ιδιαίτερα επώδυνη και αυτό ισχύει και για τη λιποαναρρόφηση. Με την διήθηση που κάνουμε μέσα στο χειρουργείο με τοπικό αναισθητικό και αδρεναλίνη, όπου ο πόνος μετά είναι πολύ λιγότερος, οι εκχυμώσεις, οι μελανιές που ξέρανε πολύ παλιότερα είναι πολύ λίγες, άρα και ο πόνος που αισθάνονται οι ασθενείς είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν. Πολλές γυναίκες μετά από εγκυμοσύνες βλέπουν κάποια διαφορά στο σώμα τους και ειδικότερα στην κοιλιά τους. Για πέστε μου, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό? Δύο είναι τα προβλήματα που εμφανίζονται στην κοιλιά μετά από εγκυμοσύνες. Το ένα είναι η αναπόθεση τοπικά λίπους και το άλλο είναι η χαλάρωση του δέρματος. Σε πολλές περιπτώσεις αυτά συνυπάρχουν.
την απόθεση λίπους τη διορθώνουμε με λιποαναρρόφηση. Εάν λοιπόν μια κυρία έχει μόνο εναπόθεση λίπους στην κοιλιά, με μια λιποαναρρόφηση μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε. Εάν έχει και χαλάρωση δέρματος, θα πρέπει να συνδυάσουμε τις δύο επεμβάσεις. Πρώτα κάνουμε τη λιποαναρρόφηση για να λεπτύνουμε την κοιλιά και μετά κάνουμε την κοιλιοπλαστική για να αφαιρέσουμε το δέρμα που περισσεύει και να είναι πλέον εντελώς επίπεδη. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν θάρρος, περνάνε την πόρτα ενός χειρουργείου και κάνουν μια χειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν και όμως και κάποιες άλλες κυρίες, οι οποίες έχουν περισσότερους φόβους και δεν τους είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Υπάρχουν τρόποι για να κάνουμε τις θεραπείες αυτές? Θα έλεγα ότι ο αριθμός των ασθενών ή των γυναικών, εν πάση περιπτώσει, που δεν θέλουν να μπουν στο χειρουργείο, είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που θέλουν. Όποιος χρειάζεται να κάνει μια χειρουργική επέμβαση, γιατί έχει ένδειξη, θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος είναι η χειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί τρόποι για κάποιους που έχουν λιγότερο έντονα, ας το πούμε έτσι, προβλήματα, να διορθώσουν αυτό που τους απασχολεί. Υπάρχουν μηχανήματα που βελτιώνουν την κυταρίτιδα, που κάνουν σύσφιξη του δέρματος, υπάρχουν μηχανήματα που κάνουν λιπόλυση, σπάνε τα λιποκύτταρα και ο οργανισμός μετά απορροφάει αυτό το λίπος από μόνος του μέσω της λέμφου. Υπάρχει μεσοθεραπεία που κάνουμε και για σύσφιξη και για λιπόλυση. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι πλέον που μπορούμε στο ιατρείο εύκολα ανώδυνα να βελτιώσουμε προβλήματα, τα οποία όμως είναι μικρά. Σε γάμα. Ναι, δεν είναι πολύ έντονα. Ένα πολύ έντονο πρόβλημα θα πρέπει για να δει η γυναίκα μία βελτίωση να καταφύγει σε μία χειρουργική επέμβαση. Που πλέον όμως, όπως σας είπα, είναι και πολύ απλή για την ασθενή και απόλυτα ασφαλής. Οι αισθητικές επεμβάσεις πλέον είναι απόλυτα ασφαλείς. Όταν γίνουν σε ένα οργανωμένο νοσοκομείο με τις προδιαγραφές που πρέπει και από ένα πλαστικό χειρουργό ο οποίος ξέρει τη δουλειά του. Άρα με σωστή ενημέρωση δεν πρέπει να φοβόμαστε και να εμπιστευόμαστε ικανά και έμπειρα χέρια. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ μου. Να είστε καλά που μας θυμήσατε και ελπίζω με την ενημέρωση αυτή οι γυναίκες στο γυναικείο φύλο να ξέρουν καλύτερα πώς θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αισθητικά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Μαζί μας έχουμε την κυρία Φέδρα Οικονόμου, η οποία είναι χειρουργός οτορινολαριγκολόγος, επιμελήτρια στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και εξειδικευμένη φωνοχειρουργός. Καλησπέρα σας, κυρία Οικονόμου. Μήπως θα θέλατε να μας εξηγήσετε κάτι που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό? Τι είναι η εξειδικευμένη φωνοχειρουργός? Ναι. Είναι στην ουσία μια εξειδίκευση της οτορινολαριγκολογίας που έχει να κάνει με προβλήματα φωνής. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη φώνηση και οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε καλόηθες είτε κακόηθες, είναι αυτή η ειδικότητα που ασχολείται με αυτό. Και είναι στην ουσία είτε χειρουργική είτε λειτουργική αντιμετώπιση προβλημάτων φώνησης. Μαζί σας θα ασχοληθούμε με τη λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση ρινός. Mm-hmm. Έχουν διαφορά η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση? Τι είναι και αν μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν? Λειτουργική αποκατάσταση ρινός είναι στην ουσία η αποκατάσταση μιας διαταραγμένης λειτουργίας της μύτης. Δηλαδή, οτιδήποτε διαταράσει τη λειτουργία της μύτης, μπορούμε να το αποκαταστήσουμε, να το φτιάξουμε. Και αισθητική αποκατάσταση ρινός έχει να κάνει με την εμφάνιση της μύτης. Δηλαδή, οποιαδήποτε δυσμορφία της μύτης, μπορούμε να την αποκαταστήσουμε. Και πραγματικά μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. Για πέστε μας τώρα, οι λειτουργίες της μύτης μας ποιες είναι και πώς διαταράσσονται οι λειτουργίες αυτές? Οι πιο γνωστές λειτουργίες της μύτης είναι η αναπνοή και η όσφρηση. Υπάρχουν και άλλες πιο μικρές, αλλά αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Και είναι πολύ σημαντικό να αναπνέει κανείς από τη μύτη και όχι από το στόμα, γιατί η μύτη τον αέρα που εισέρχεται και τον θερμαίνει και τον καθαρίζει και τον υγραίνει, που είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Διαταραχές υπάρχουν είτε καλοήθεις διαταραχές είτε κακοήθεις. Η πιο συνήθις διαταραχή και για την οποία ο κόσμος επισκέφτεται τον ορειλά είναι η σχολίωση του ηρωνικού διαφράγματος, δηλαδή το λεγόμενο στραβό διάφραγμα. Σε τι ποσοστό υπάρχει αυτό στον ελληνικό πληθυσμό, είναι γνωρίζουμε? Είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Πάρα πολύ μεγάλο. Περνάει νομίζω το 80%. Το ξεπερνάει. Και βέβαια, τελείως ίσιο διάφραγμα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει σχεδόν κανείς, αλλά το θέμα είναι πόσο στραβό είναι ώστε να δημιουργεί πρόβλημα στην αναπνοή.
Και ένα δεύτερο κομμάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό και ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε τα λουλούδια γύρις, είναι το κομμάτι της αλλεργικής ρινίτιδας. Το οποίο τι κάνει, πρίζει στην ουσία τους βλενογόνους μέσα στη μύτη και ιδιαίτερα κάποιους ιστούς που είναι στα πλάγια τυχώματα της μύτης που λέγονται κόγχες, με αποτέλεσμα να πρίζονται κόγχες και κυρίως οι κόγχοι που επηρεάζεται την αναπνοή είναι οι κατώτεροι, δηλαδή όπως σε κάποιο σχέδιο. Αυτό είναι το κομμάτι που βλέπουμε, είναι το διάφραγμα που έχει ένα χώνεται ένα τμήμα μπροστά και ένα οστέινο πίσω. Και αυτές εδώ είναι οι κόγχες που είναι πολύ αιμοβρυθείς αισθείς. Και ο κατώτερος από αυτές τις αιμοβρυθείς, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή, αιμοβρυθείς σημαίνει περιοχές που έχουν μεγαλύτερη αιμάτωση. Ακριβώς. Και μεγαλύτερη αιμάτωση με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο ευαίσθητη στο να διωγγώνονται με στοιχεία που μπορεί να τα επηρεάσουν. Όπως αλλεργιογόνοι παράγοντες. Άρα έχουμε μια φλεγμονή λοιπόν. Όχι στην αλλεργική ρινίτιδα. Ναι, είναι μια μορφή φλεγμονής. Είναι μια μορφή φλεγμονής. Πέστε μου, συνεχίστε. Οπότε αυτός είναι ένας δεύτερος παράγοντας πολύ σημαντικός που επηρεάζει την αναπνοή. Και συνήθως όταν φτιάχνουμε το διάφραγμα, στο μεγαλύτερο ποσοστό περιπτώσεων φτιάχνουμε και τις κόγχες. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες καταστάσεις καλοήθειες όπως πολύποδες και φλεγμονές, αλλά και διάφορες κακοήθειες καταστάσεις όπως όγκοι. Μπορεί κανείς να διορθώσει ταυτόχρονα και τη λειτουργία της μύτης του και την αισθητική της εμφάνιση να κάνει ρινοπλαστική? Ναι, μπορεί να γίνουν αυτά ταυτόχρονα και μάλιστα επειδή κάποιος μπαίνει στη διαδικασία του να πάρει νάρκωση, αν υπάρχει πρόβλημα και στο αισθητικό κομμάτι, είναι καλό να γίνει ταυτόχρονα ώστε να μην χρειαστεί να πάρει νάρκωση δύο φορές και πραγματικά μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. Είναι μια αναγκαία χειρουργική επέμβαση ή είναι πολυτέλεια η αισθητική στις δύσκολες εποχές που διανύουμε? Σίγουρα το λειτουργικό κομμάτι είναι αναγκαιότητα. Έχει βρεθεί ότι αν σε χρόνια βάση κάποιος δεν οξυγονώνεται όπως πρέπει και αν δεν αναπνέει όπως πρέπει, τότε δεν οξυγονώνεται όπως πρέπει, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει καρδιακιακά προβλήματα στο μέλλον. Από την άλλη, κάνοντας αυτό το χειρουργείο, βλέπει τεράστια αλλαγή σε όλες τις δραστηριότητες. Δηλαδή, από την συγκέντρωσή του, τον ύπνο του, την καθημερινότητά του, την άθλησή του. Μεγάλη αλλαγή. Υπάρχουν ασθενείς που μου λένε: α, έτσι αναπνέουν οι άνθρωποι. Σίγουρα θα υπάρχει διαφορά μετά. Τεράστια. Και πολύ μεγάλη. Τεράστια. Τώρα, όσο αφορά το αισθητικό κομμάτι, σίγουρα θα έλεγε κανείς ότι στις μέρες μας έχουμε τόσα άλλα πράγματα να σκεφτούμε, κρίση, θα κοιτάξω την εμφάνισή μου. Όμως η εμφάνιση είναι πολύ σημαντική. Και ακριβώς επειδή υπάρχουν όλα τα άλλα που κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται άσχημα με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, το να υπάρξει κάτι το οποίο θα τον κάνει να αισθάνεται καλά, δηλαδή να κοιτάξει τον καθρέφτη και να πει: μ' αρέσει αυτό που βλέπω, και το να ανεβάσει την ψυχολογία του, νομίζω ότι είναι σημαντικό στις μέρες μας. Δηλαδή, κρίση, οικονομική, προβλήματα με δουλειές. Το να νιώθουμε ωραία όμως με τον εαυτό μας είναι κάτι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις λόγω ηλικίας? Υπάρχει κάποια ενδεδειγμένη ηλικία που θα έπρεπε να γίνεται η επέμβαση αυτή ή μπορούμε σε οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσουμε να κάνουμε αυτό το χειρουργείο? Πιο παλιά θεωρούσαν ότι, ειδικά το θέμα του διαφράγματος, ότι μέχρι τα 40. Αυτό όμως δεν ισχύει στις μέρες μας. Αυτό που κοιτάμε είναι πώς είναι η αισθή. Αν η αισθή του ανθρώπου είναι καλή, σωστή, τότε μπορούμε να χειρουργήσουμε ανά πάσα στιγμή. Εγώ προσωπικά έχω χειρουργήσει γυναίκα 72 ετών, όχι μόνο για διάφραγμα και για ρινοπλαστική μαζί, που ποτέ το δέρμα έχει πρόβλημα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το μόνο όριο πραγματικά είναι το κατώτερο όριο. Δηλαδή δεν χειρουργούμε πριν τα 18, γιατί μέχρι τα 18 η μύτη διαμορφώνεται και αλλάζει. Οπότε περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της μύτης πριν πούμε ότι χειρουργούμε. Και σε πάρα πολύ σπάνιες περιπτώσεις, που το πρόβλημα μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο, μπορούμε να πούμε ότι θα χειρουργούμε στο 16. Όχι νωρίτερα όμως. Άρα υπάρχει κατώτερο όριο, όχι ανώτερο. Άρα το σημαντικότερο είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση στο πρόσωπο του ασθενή. Ακριβώς. Των οστών και του προσώπου του γενικότερα. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η εποχή παίζει ρόλο στο πότε θα αποφασίσουμε να κάνουμε την επέμβαση, η θερμοκρασία, η σκόνη αν είναι άνοιξη, το καλοκαίρι ζέστη, το κρύο το χειμώνα, ποια είναι η ενδεδειγμένη εποχή, υπάρχει εποχή γι' αυτό? Και εδώ πέρα κυκλοφορεί ένας μύθος που θεωρούν ότι το καλοκαίρι δεν είναι καλή εποχή λόγω της ζέστης, αλλά πραγματικά ενδεδειγμένη εποχή δεν υπάρχει. Ενδεδειγμένη εποχή είναι εποχή που βολεύει τόσο τον ασθενή όσο και τον χειρουργό. Δηλαδή όλες οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό το χειρουργείο. Η επέμβαση αυτή, όταν κάποιος αποφασίσει να μπει στο χειρουργείο, είναι δύσκολη? Και πώς είναι η διάρκεια της επέμβασης, πόση ώρα χρειάζεται για αυτό το χειρουργείο? Σίγουρα είναι μια επέμβαση λεπτή και κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός, δηλαδή ποτέ δεν θα δεις μια ίδια μύτη. Σίγουρα λοιπόν είναι μια επέμβαση λεπτή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποια επέμβαση
εξαιρετικά δύσκολη. Το σημαντικό είναι να μπορέσει να ταιριάξει τουλάχιστον στο ζωστικό κομμάτι τη μύτη με το πρόσωπο. Και αυτό είναι που υπάρχει έχει. Υπάρχει μια αρμονία. Ακριβώς. Τώρα, όσο αφορά το χειρουργικό χρόνο, καθαρά χειρουργικό χρόνο είναι γύρω στις 2,5 με 3 ώρες όταν θα συνδυαστούν και το διάφραγμα και οι κόγχες και η ρινοπλαστική μαζί. Βέβαια, ο ασθενής θα πρέπει να ξέρει ότι θα είναι αρκετό περισσότερο χρόνο, γιατί είναι μέχρι να μπει, να κοιμηθεί, να ξυπνήσει, να βγει. Θέλω να πω, οι συγγενείς που περιμένουν απ' έξω. Η νάρκωση έχει κάποια διάρκεια, όπως επίσης και η ανάνυψη. Ακριβώς, ακριβώς. Πέστε μας, μετά από αυτή την επέμβαση, υπάρχουν ουλές, υπάρχουν σημάδια στο πρόσωπο? Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενή είναι εύκολη, είναι επώδυνη? Δεν υπάρχουν ούτε ουλές ούτε σημάδια. Όλη η διαδικασία γίνεται μέσα από τη μύτη, από το ιστορικό της μύτης, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ούτε ουλές ούτε σημάδια. Όταν θα ξυπνήσει ο ασθενής, θα έχει ένα γυψάκι στη μύτη, το οποίο παραμένει για μια εβδομάδα. Θα υπάρχουν κάποιες μελανιές και κάποιο είδημα, το οποίο φεύγει σε 2-3 μέρες, ανάλογα με τον ασθενή, δηλαδή σε άλλους νωρίτερα, σε άλλους λιγότερα, ανάλογα με το πώς στρέφει ο ασθενής. Η εικόνα του ασθενού στην αρχή, όταν κάποιος τον δει, θα νομίζει ότι πονάει, αλλά πραγματικά δεν πονάει. Δεν έχει πόνο αυτό το χειρουργείο. Έχει μια ταλαιπωρία γύρω στα 1-2 24 ώρα, διότι βάζουμε κάποια ταμπονάκια στη μύτη. Με αποτέλεσμα, ο ασθενής να μην μπορεί να αναπνεύσει από τη μύτη για 1-2 24 ώρα. Οπότε έχει τα συμπτώματα μιας πολύ βουλωμένης μύτης, που για τους πιο πολλούς ασθενείς έτσι κι αλλιώς αυτά είναι γνώριμα. Ήταν ούτως ή άλλως κάτι που το βίωναν στην καθημερινότητά τους αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Ποιο είναι το διάστημα που μετεγχειρητικά ο ασθενής θα πρέπει να απέχει από την εργασία του? Το σίγουρο είναι 15 μέρες. Δηλαδή, χρειάζεται γύρω στις 15 μέρες για να θρέψει μέσα η μύτη. Οπότε, 15 μέρες υποχρεωτικά, λέμε 15 με 20. Πάνω κάτω θα πρέπει να είναι εκτός δουλειάς. Δηλαδή, χρειάζεται κάποια προσοχή αυτές τις μέρες που θρέφει μέσα η μύτη. Τώρα θα σας ρωτήσω κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Το ροχαλιτό είναι ένα θέμα που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Απασχολεί και άνδρες και γυναίκες αυτό. Η επέμβαση αυτή παίζει ρόλο στο να καλυτερεύσει η κατάσταση με το ροχαλιτό? Το ροχαλιτό είναι 4 τα επίπεδα από τα οποία μπορεί να προκληθεί. Το ένα από τα 4 και ίσως το πιο σημαντικό στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η μύτη. Που η απάντηση είναι ναι, ότι διορθώνοντας τη μύτη, τότε σίγουρα βελτιώνεται και το θέμα του ροχαλιτού. Αν υπάρχουν και τα άλλα 3 επίπεδα, το ροχαλιτό θα παραμείνει. Σίγουρα όμως θα είναι πολύ βελτιωμένο. Αν δεν υπάρχουν, που είναι πολύ συχνό να μην υπάρχουν, θα φύγει. Για πέστε μας, η επέμβαση αυτή είναι ακριβή? Η επέμβαση αυτή είναι προσιτή. Είναι προσιτή, δηλαδή, για τον οποιονδήποτε. Δεν είναι κάτι που είναι πολύ ακριβό. Πότε το αποτέλεσμα αυτής της επέμβασης θεωρείται ιδανικό? Όσο αφορά το λειτουργικό κομμάτι, σίγουρα το ιδανικό αποτέλεσμα είναι να μπορεί ο ασθενής να αναπνεύσει. Τώρα, όσο αφορά το αισθητικό κομμάτι, θεωρώ ότι είναι ιδανικό όταν η μύτη ταιριάζει στο πρόσωπο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάξουμε σε έναν άντρα, ας πούμε, μια μικρή γαλλική μύτη. Στα πλαίσια της αρμονίας, λοιπόν. Ακριβώς. Και της λειτουργικότητας. Ακριβώς. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μιχάλη Κουτσούρη, είναι πλαστικός χειρουργός. Και μαζί του θα συζητήσουμε για την πλαστική προσώπου χωρίς νηστέρι. Θα μιλήσουμε πώς μπορούμε να επέμβουμε, να διορθώσουμε ένα πρόσωπο, να το κάνουμε πιο όμορφο, πιο νεανικό, δίχως νηστέρι. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου. Καλησπέρα και από μένα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να βελτιώσουμε, να διαμορφώσουμε την εμφάνισή μας και να επέμβουμε? Κύριο μέλημά μας στην πλαστική χειρουργική είναι να επιτυχάνουμε τις παρεμβάσεις μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, την πιο φυσική εικόνα, με τον πιο εύκολο τρόπο, τον πιο ασφαλή, τον πιο οικονομικό. Είμαστε πλαστικοί χειρουργοί. Ωστόσο, εάν μια επέμβαση ή μια αλλαγή στα χαρακτηριστικά ενός προσώπου μπορούμε να τα κάνουμε με απόλυτη ασφάλεια, με ταχύτητα και να έχουμε ένα απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα και με χαμηλό κόστος, επιλέγουμε αυτή τη λύση. Αυτή η λύση σήμερα υπάρχει. Και χωρίς χειρουργείο. Χωρίς χειρουργείο. Ποιο είναι το πρότυπο ομορφιάς που βασιζόμαστε ώστε να παρέμβουμε και ποιο είναι το πρότυπο που σας καθοδηγεί, από ποιο καθοδηγείστε ώστε να κάνουμε αυτή την επέμβαση? Αυτό το οποίο εκτιμούμε πάντα είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου και ο σκοπός μας είναι όσο περισσότερο μπορούμε να δώσουμε αρμονία και ομορφιά στα χαρακτηριστικά. Σήμερα λοιπόν ξέρουμε ότι ένα όμορφο πρόσωπο έχει συγκεκριμένη εικόνα. Αν δούμε λοιπόν πρόσωπα βλέπουμε της Showbiz. Κάποια όμορφα πρόσωπα εδώ.
Ναι. Έχουμε πολύ όμορφες γυναίκες, οι οποίες έχουν καταδειχθεί, έχουν αναδειχθεί στην κοινωνία μας. Πρότυπο όλες αυτές οι γυναίκες, ακριβώς, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αν δούμε λοιπόν τα πρόσωπα αυτά, είναι πολύ γνωστή κυρία λοιπόν, έχουν καθαρά πρόσωπα, αυτό σημαίνει ότι στην επιφάνεια του δέρματος δεν υπάρχουν κοιλίδες, δεν υπάρχουν γραμμές, δεν υπάρχει χρώμα καταρχήν. Απ' την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν γραμμές οι οποίες να χαρακώνουν το πρόσωπο. Μια χαρακτηριστική γραμμή είναι κάτω από το μάτι, μια δεύτερη είναι στη ρινοπαριακή άβλακα, μια άλλη είναι χαμηλά που προκαλείται ατροφία στην περιοχή. Οπότε έχω αρμονία στα χαρακτηριστικά, φυσική εικόνα, χωρίς να έχω ρητίδες, χωρίς να έχω βαθουλώματα, χωρίς να έχω αλλοιώσεις στην επιφάνεια του δέρματος. Άρα η όγκη του προσώπου είναι αρμονική. Άρα λοιπόν η αρμονία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ώστε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα πρότυπο ομορφιάς. Η αρμονία στα χαρακτηριστικά είναι το α και το ω. Μας δίνει ένα όμορφο πρόσωπο. Σήμερα ξέρουμε τους κανόνες της ομορφιάς, ξέρουμε ακριβώς ποσοτικοποιούμε λοιπόν την ομορφιά, ξέρουμε ακριβώς πώς είναι ένα όμορφο πρόσωπο, όπως επίσης ξέρουμε και πώς γερνάει ένα πρόσωπο. Και η συμμετρικότητα του προσώπου παίζει ρόλο. Η συμμετρία δεν υπάρχει ποτέ σε κανένα πρόσωπο. Άρα το απόλυτο ζητούμενό μας δεν είναι η συμμετρία, η απόλυτη συμμετρία. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι να μην υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία. Σήμερα ξέρουμε λοιπόν τους κανόνες της ομορφιάς, όπως επίσης ξέρουμε και πώς μεγαλώνει, πιο πολύ μου αρέσει να λέω μεγαλώνει παρά να λέω γερνάει. Πώς μεγαλώνει λοιπόν ένα πρόσωπο. Ο χρόνος είναι φίλος μας λοιπόν. Πεςτε μας, γιατρέ μου, τελικά πώς γερνάει ένα πρόσωπο. Λοιπόν, όταν ένα πρόσωπο γερνάει, στην ουσία εδώ έχουμε την εικόνα μιας πολύ γνωστής, πολύ γνωστής ηθοποιού. Απλησίαστα πρότυπα ομορφιάς θα έλεγα. Αυτόν το πριν και αυτόν το μετά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν στην ουσία έχοντας εντοπίσει και έχοντας δει τι ακριβώς τι ζημιές κάνει ο χρόνος, σήμερα έχουμε ποσοτικοποιήσει τη γύρανση και ξέρουμε λοιπόν ότι η γύρανση του προσώπου οφείλεται σε τρία φαινόμενα. Το ένα είναι η φωτογύρανση, το δεύτερο είναι η χαλάρωση των ιστών και το τρίτο είναι η απώλεια όγκου και η ατροφία ιστών. Φωτογύρανση σημαίνει ότι έχουμε χρώμα στην επιφάνεια του δέρματος. Έχουμε κοιλίδες, πανάδες, δυσχρωμίες, έχουμε μικρές ρητίδες. Χαλάρωση ιστών σημαίνει ότι έχουμε ιστούς οι οποίοι έχουν χαλαρώσει σε διάφορες θέσεις. Έχουν χάσει τη στήριξή τους. Έχουν χάσει τη στήριξή τους. Το σημαντικότερο από τα τρία είναι η απώλεια όγκου και η ατροφία ιστών. Απώλεια όγκου τι σημαίνει? Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται κατεξοχήν στα μάτια, άρα βυθίζεται και έχουμε βαθουλωμένα μάτια. Έχουμε στις ρινοπαριακές άβλακες ένα βύθισμα, έχουμε ατροφία σε αυτή την περιοχή. Αυτά είναι αποτέλεσμα ατροφίας και χαλαρής στήριξης των υποκείμενων ιστών. Η αιτία του προβλήματος είναι ο χρόνος και η βαρύτητα. Αν μπορέσουμε να αλλάξουμε τη δύναμη της βαρύτητας, λύνουμε το πρόβλημα. Εδώ στην ουσία, για να διορθώσουμε τη φθορά που προκαλεί ο χρόνος, διορθώνουμε τη φωτογύρανση, τη χαλάρωση και την απώλεια του όγκου. Με αυτόν τον τρόπο ξαναγυρίζουμε το πρόσωπο σε πιο μικρές ηλικίες. Στην ανικότητά του. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να βελτιώσουμε ή να αποκαταστήσουμε τις φθορές που προκαλεί ο χρόνος σε ένα πρόσωπο? Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι πλαστική χωρίς νηστέρι. Στην ουσία έχουμε 6 μοντέρνες θεραπείες. Δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Το Botox ανακαλύφθηκε το 1992, πλέον έχει έρθει σε εφαρμογή. Το υαλουρονικό οξύ είναι το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει από το 1996. Η μεσοθεραπεία από το 1952, αλλά σε ισχύ στην αισθητική χειρουργική, έχει έρθει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Η μικροδερμαπόξεση είναι πολύ παλιά ιστορία. Έχει να κάνει με καθαρισμό της επιδερμίδας. Το λέιζερ ανάπλασης είναι εντελώς καινούριο. Είναι των τελευταίων 7-8 ετών. Έχει να κάνει με λέιζερ το οποίο έχετε και αναδομή του ιστούς του προσώπου, όπως επίσης έχουμε και λέιζερ για κοιλίδες και για δυσχρωμίες. Άρα, αν εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές σε ένα πρόσωπο, ανάλογα με το τι φταίει στο πρόσωπο, τι είναι εκείνο το οποίο δίνει τη φθορά στο πρόσωπο, εξατομικεύουμε τη θεραπεία, δρούμε στο πρόβλημα και έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μπορούμε να συνδυάσουμε λοιπόν διαφορετικές θεραπείες. Σωστά. Μπορούμε να. Ο στόχος μας είναι η αρμονία, η στήριξη των ιστών. Σωστά. Το χρώμα, η απουσία χρώματος. Γιατί και κάτω από τα μάτια οι σκιές είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τις γυναίκες. Οι σκιές κάτω από τα μάτια είναι δύο προβλήματα. Το ένα είναι αυτό το βύθισμα που κάνει στα μάτια. Άρα λοιπόν το ένα είναι έλλειψη ιστού, άρα βαθούλωμα. Και είναι το δεύτερο είναι χρώμα. Ο ιστός εκεί, γιατί και η ανατομικότητα του προσώπου. Σωστά. Παίζει ρόλο σε αυτό. Σωστά. Απλά τι γίνεται. Στην περιοχή των ματιών το βύθισμα που κάνει δίνει χρώμα, γιατί κάνει φωτοσκίαση στην ουσία. Αν διορθώσω το βύθισμα βάζοντας ένα φίλερ, βάζοντας ένα υλικό για να το γεμίσω,
βγάζω τον ιστό λίγο πιο έξω, άρα διορθώνω το 50%. Για το χρώμα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Εκεί. Λοιπόν, αν αναλύσω λοιπόν το τι ακριβώς είναι κάθε μία από αυτές τις θεραπείες, το Botox ή το Dysport, την ποτουλινική τοξίνη ή διάφορα, είναι μια ουσία η οποία προκαλεί παραλύσεις ελεγχόμενες σε συγκεκριμένους μύες. Άρα λοιπόν, στην ουσία, αν έχω ένα πρόσωπο και κάνει αυτές τις ρητίδες στο μέτωπο, εάν έρθω και κάνω Botox, μπλοκάρω συγκεκριμένους μύες οι οποίοι προκαλούν τη φθορά, προκαλούν λοιπόν δυναμικές ρητίδες. Οπότε το αποτέλεσμα μετά από Botox είναι αυτό. Botox λοιπόν έχουμε κάνει στο μεσόφριο, έχουμε κάνει στο πόδι της χήνας και έχουμε κάνει και στο μέτωπο. Φυσική εικόνα, απόλυτα ασφαλής. Η δεύτερη τεχνική την οποία είπαμε είναι το υαλουρονικό οξύ. Είναι αυτό το μόριο, είναι ίδιο με του ανθρώπου, είναι αυτό που έχουν όλα τα φυλαστικά στο δέρμα της αρθρώσης. Ανακαλύφθηκε το 1996, μάλλον βγήκε σε πρώτη φορά στο χώρο. Στην ουσία είναι αυτό το υλικό, αυτό το τζέλ, μέσα σε αυτή την σύριγγα, που αν έχω μια ρητίδα, αποτελεί δομικό υλικό για να γεμίσω τη ρητίδα. Άρα λοιπόν... Να πούμε ότι το υαλουρονικό προσλαμβάνει πάρα πολλές φορές τον όγκο του σε νερό. Σωστά, χίλιες φορές. Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα υδρόφιλο μόριο. Άρα λοιπόν στην ουσία είναι ένα σφουγγάρι φυσικό, το οποίο όταν το βάζουμε στο σώμα απορροφά χίλιες φορές το βάρος του σε νερό. Άρα λοιπόν οπουδήποτε μπαίνει προκαλεί πολύ βαθιά ενυδάτωση και είναι καταπληκτικό μόριο. Στην φάση αυτή που περιγράφω το χρησιμοποιούμε ενέσιμο και το βάζουμε λοιπόν στο βάθος και διορθώνουμε τις ατροφίες ή τις ατέλειες σε διάφορα σημεία του προσώπου. Για παράδειγμα στο μεσόφριο που έχουμε αυτή τη βαθιά ρητίδα, βάζουμε υαλουρονικό. Εδώ έχουμε κάνει και Botox στα τρία σημεία για να μπλοκάρουμε την κίνηση των μυών που αναπαράγουν την ρητίδα. Κάτω από τα μάτια βάζουμε πάλι υαλουρονικό. Ενέσιμο γίνεται αυτό με τοπική αναισθησία χωρίς να πονάει καθόλου. Βάζουμε λίγη αλυφούλα στην περιοχή, δεν πονάει καθόλου. Είναι διαδικασία 20 λεπτών. Και η διάρκεια ζωής του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή περίπου παραμένει για έναν χρόνο το 80% του υλικού στη θέση που το βάζω. Απορροφάται πάρα πολύ αργά. Το υαλουρονικό λοιπόν έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ότι έχει αντίδοτο. Άρα, αν κάποια στιγμή κάτι με ενοχλεί, μπορώ να το βγάλω. Ακριβώς. Εδώ διορθώνουμε μύτη. Διορθώνουμε μύτη. Μπορούμε να εφτιάσουμε τη μύτη βάζοντας λίγο υαλουρονικό εδώ και λίγο εκεί. Ρινοπαριακές. Αντίστοιχα. Παριές. Χίλια. Πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς πρόβλημα κανένα. Αν λοιπόν σε ένα πρόσωπο έρθουμε, κάνουμε Botox ή υαλουρονικά, έχουμε ένα αποτέλεσμα τέτοιο. Η μεσοθεραπεία που είπαμε πριν είναι ενέσιμο υλικό, είναι βιταμίνες, συχνοστοιχεία, μέταλλα, ερχόμαστε και υαλουρονικό, βάζουμε σε πολλές θέσεις το πρόσωπο και επειδή βάζουμε και υαλουρονικό, κάνει πρώτον regeneration, αναγέννηση με το υλικό και με το υαλουρονικό προκαλεί βαθιά ενυδάτωση. Η μικροδερμαπόξεση δουλεύουμε στην επιφάνεια του δέρματος, είναι ή με διαμάντι ή με κρυστάλλους και ερχόμαστε και με αυτόν τον τρόπο διορθώνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Λέιζερ ανάπλασης. Είναι καινούριο λέιζερ, λέγεται Erbium Glass τεχνολογία, δουλεύει στο βάθος του δέρματος και αναπαράγει τους ιστούς. Αναζωογονεί τους ιστούς. Λέιζερ για κοιλίδες, πανάδες, διχρωμίες. Έχουμε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουμε κάνει υαλουρονικό. Αυτό είναι το πριν. Αφορά λοιπόν το υαλουρονικό και μικρές ηλικίες. Έχουμε ένα πρόσωπο λοιπόν λαμπερό και ενυδατωμένο. Όχι. Έχουμε ένα πρόσωπο λοιπόν το οποίο κάνοντας το υαλουρονικό ξαναφτιάχνουμε την αρμονία του προσώπου. Δηλαδή στην ουσία έχω έρθει και έχω βάλει υαλουρονικό σε όλες αυτές τις θέσεις, έχω βάλει στα χείλια, το υαλουρονικό ή αυτές τις θεραπείες αφορούν όλες τις ηλικίες. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πριν και αυτό το μετά. Αυτό είναι το πριν και αυτό το μετά. Πριν και μετά. Πριν και μετά. Είναι καινούργιες τεχνολογίες. Αν κάποιος ξέρει ανατομία προσώπου, γιατρός, αν κάποιος ξέρει αισθητική, μπορεί να κάνει να έχει πολύ, πολύ ωραία αποτελέσματα. Γιατρέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μετά για θέματα που αφορούν την υπογονιμότητα και ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τον τράχυλο της μήτρας και για τον εμβολιασμό για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας.
Γεια σας και πάλι. Επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας. Θα δούμε αρχικά τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Κάιλας σχετικά με την υπογονιμότητα. Και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Γαλάτη, χειρουργό με ευτήρα γυναικολόγο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον καρκίνο της μήτρας και για το εμβόλιο του. Κύριε Κάιλα, καλησπέρα σας. Πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε την υπογονιμότητα και ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος στη χώρα? Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω στην εκπομπή σας. Αν θα θέλαμε να ορίσουμε την υπογονιμότητα, θα λέγαμε ότι η υπογονιμότητα είναι η αδυναμία επιτεύξεως σύλληψης για ένα ζευγάρι μετά από ελεύθερες προσπάθειες ενός χρόνου. Όσον αφορά τη συχνότητα, αυτή παγκοσμίως είναι περίπου σταθερή, υπολογίζεται γύρω στο 15% επί του γενικού πληθυσμού. Όσον αφορά στην Ελλάδα, το ποσοστό είναι περίπου το αντίστοιχο και υπολογίζεται αριθμητικά στα 250.000 ζευγάρια, μιλώντας για τη χώρα μας. Μάλιστα. Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η υπογονιμότητα? Οι παράγοντες της υπογονιμότητας βέβαια είναι πάρα πολλοί. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο σύντομος. Καταρχήν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι διακρίνουμε παράγοντες από τη γυναίκα, δηλαδή γυναικεία προβλήματα, τα οποία συνιστούν περίπου το 40% των περιπτώσεων. Ένα άλλο 40% αφορά τον ανδρικό παράγοντα και το υπόλοιπο 20%, όπως λέμε, είναι τα μεικτά αίτια, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα και από την γυναίκα και από τον άντρα. Εδώ να πούμε ότι σε ένα ποσοστό περίπου 10%, ένα μικρό ποσοστό ζευγαριών, εμφανίζουν τη λεγόμενη ανεξήγητη υπογονιμότητα ή ιδιοπαθής υπογονιμότητα, όπως λέγεται επιστημονικά, όπου ενώ το ζευγάρι δεν μπορεί να επιτύχει ένα ευτυχές αποτέλεσμα, όλα τα τεστ και εξετάσεις που εκτελούνται δεν δείχνουν επίσημα κάποιο λόγο. Αυτή είναι η ανεξήγητη υπογονιμότητα. Θα ήθελα να πούμε εδώ και κάτι παραπάνω. Υπάρχει ένα παγκόσμιο φαινόμενο και στη χώρα μας είναι πάρα πολύ έντονο, το οποίο δεν είναι αμιγώς ιατρικό, είναι θα λέγαμε ιατροκοινωνικό. Πάρα πολλά ζευγάρια, πολλές γυναίκες περισσότερο, λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων, καθυστερούν να πάνε στο γιατρό ή καθυστερούν γενικότερα θα λέγαμε να κάνουν έναρξη προσπαθειών με τον σύντροφό τους για ζευγάρι, για σύλληψη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι ξέρουμε ότι μετά την ηλικία των 37-38 ετών τα ποσοστά γονιμότητας στις γυναίκες πέφτουν πάρα πολύ γρήγορα. Μπορείτε να μας αναλύσετε περισσότερο τα συχνότερα αίτια της υπογονιμότητας? Θα προσπαθήσω να είμαι πάλι πάρα πολύ, όσο πιο πολύ σύντομος γίνεται. Τα αίτια είναι πάρα πολλά. Συνήθως από τις γυναίκες αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τις σάλπιγγες, δηλαδή αποφράξεις των σαλπίγγων ή υδροσάλπιγγα. Πολύ συχνή στις μέρες μας είναι η ενδομητρίωση, που είναι μια άλλη πολύ ύπουλη και περίεργη, θα μπορούσα να πούμε, εντός εισαγωγικών πάθηση και δύσκολα διαγνώσκεται χωρίς ειδικά τεστ. Πολλές φορές συμφύσεις ενδοπιελικές ή ενδομητρικές ή νομιώματα, διαταραχές, οθυλακιοληξίας, αυτό που πολλοί κόσμος λέει συνήθως το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών, είναι πολλά από τα συνηθισμένα προβλήματα και άλλα πιο σπάνια. Για τον άντρα, κυρίως έχουμε προβλήματα με ασθενές σπέρμα, τη λεγόμενη ολιγοάστενοσπερμία. Τα αίτια αυτής είναι πάρα πολλά, τα διακρίνουμε σε αποφρακτικού και μη αποφρακτικού τύπου. Η κυρσοκύλη είναι ένα από τα πιο γνωστά αίτια. Το κάπνισμα, το αλκοόλ και άλλοι τοξικοί παράγοντες έχουν επίσης ενοχοποιηθεί στους άνδρες. Τα αίτια είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν και σπανιότερα αυτών. Νομίζω όμως ότι καταρχήν στα πλαίσια του λίγου χρόνου που έχουμε, αυτά θα μπορούσαμε να φέρουμε. Ωραία. Πείτε μας πώς γίνεται η διάγνωση της υπογονιμότητας. Η διάγνωση της υπογονιμότητας είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, ακόμα και για εμάς τους ειδικούς ιατρούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχήν να παίρνουμε ένα πολύ καλό ιστορικό στο ζευγάρι. Θέλει πάρα πολύ συζήτηση, αφιέρωση σε πάρα πολύ χρόνο, ώστε να αναλύσουμε τι συνήθειες, πιθανές παθήσεις και της γυναίκας και του άνδρα, σαν σύνολο. Μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε πόσο καιρό είναι μαζί το ζευγάρι, πόσο καιρό προσπαθεί ελεύθερα για επαφές και επίσης μας ενδιαφέρει να κάνουμε κατανοητό και να τους τονίσουμε
αν γνωρίζουν, και να τους το τονίσουμε αυτό, να γνωρίζουν καλά τις γόνιμες ημέρες. Ποιες δηλαδή είναι οι ημέρες κατάλληλες στις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η κοίηση. Γιατί πολλά ζευγάρια προσπαθούν σε άκερα διαστήματα. Μετά τη λήψη του ιστορικού, πάντα βεβαίως γίνεται μια αναλυτική κλινική εξέταση και της γυναίκας και του άντρα, θα λέγαμε ότι ένα μίνιμουμ εξετάσεων, σχεδόν πάντα ένα μίνιμουμ εξετάσεων το οποίο γίνεται και στους δύο είναι η υστεροσαλπικογραφία για τη γυναίκα, όπου μας δείχνει τη μήτρα και τις σάλπιγγες, και το σπερμοδιάγραμμα για τον σύντροφο, το οποίο μας δείχνει πολύ εύκολα την αρχική διατάρχη αν υπάρχει σπέρματος. Βεβαίως στην πορεία συνηθισμένα τεστ τα οποία κάνουμε καθημερινά σαν ρουτίνα στα γιατρία μας και στις κλινικές είναι το υπερηχογράφημα μήτρας οθικών, το υπερηχογράφημα οσχαίου όρχιος αντίστοιχα για τους άντρες. Πλήρη ορμονικά τεστ εκτελούνται συνήθως, γιατί πολλές φορές υπάρχουν ορμονικά προβλήματα πίσω από την παθολογία της υπομονιμότητας. Και τέλος, θα έλεγα ότι υπάρχουν και ειδικά τεστ, όπως το Huner τεστ ή αλλιώς post-coital τεστ, τεστ μετά από επαφή, στο οποίο εξετάζουμε την τραχυλική βλένη 12 με 24 ώρες μετά από μια ελεύθερη επαφή του ζεύγους, για να εκτιμήσουμε τον τράχυλο της μήτρας μαζί ταυτόχρονα με την αλληλεπίδραση με το σπέρμα in vivo, δηλαδή σε ζωντανό χρόνο. Και βεβαίως για το τέλος αφήνω πολύ άλλα εξειδικευμένα τεστ παρεμβατικά, όπως είναι για τη γυναίκα η διαγνωστική ή και επεμβατική υστεροσκόπηση και λαπαροσκόπηση στο χειρουργείο πάντα, σαν τελευταίο βεβαίως μέσο, τα οποία πολλές φορές είναι αναγκαστικό να προβούμε σε αυτά, διότι δύσκολες διαγνώσεις χωρίς αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Εφόσον λοιπόν κριθεί ένα ζευγάρι υπογόνιμο, τι θεραπευτικές επιλογές έχει? Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βέβαια και ευρύ θέμα. Θα προσπαθήσω και εδώ να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες θεραπείων. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτό που λέμε φαρμακευτικές, ορμονικές, συντηρητικές θεραπείες. Η δεύτερη κατηγορία είναι χειρουργικές επεμβάσεις προς αποκατάσταση ατομικών σχέσεων και παθήσεων, οι οποίες δεν θεραπεύονται αν δεν υπάρξει βεβαίως χειρουργική παρέμβαση από τον ιατρό. Και τρίτη κατηγορία και τελευταία θα αναφέραμε τις σύγχρονες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπου είναι ένα άλλο ξεχωριστό κεφάλαιο θα μπορούσε να πει κανείς, όπως είναι η σπερματέγχυση, η εξωσωματική γονιμοποίηση και συναφή θεραπείες της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αν έπρεπε να βάλουμε κάποιες μικρές, να κατηγοριοποιήσουμε κάπως τα πράγματα, θα λέγαμε ότι σε διαταραχές ήπιες του σπέρματος ή διαταραχές ανδροθυλεκτιορυξίας συνήθως δίνουμε, όπως λέγαμε για την πρώτη κατηγορία, φαρμακευτικές θεραπείες για κάποιους μήνες, με την ελπίδα ότι το ζευγάρι θα δεικνοποιήσει χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κάτι πιο επεμβατικό ή πιο παρεμβατικό. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέραμε, όπως τα ενωμιώματα της μήτρας, η ενδομητρίωση, κύστης μεγάλες των οθικών, συμφύσεις της μήτρας, συμφύσεις πετροναϊκές, ενδοπυελικές που αφορούν τις σάλπιγγες, υδροσάλπιγγες, απόφραξη των σαλπίγγων, όπου είναι απαραίτητο να προβούμε στις αντίστοιχες επεμβάσεις πριν δώσουμε περισσότερα περιθώρια στο ζευγάρι. Τέλος, για την σπερματέγχυση και την εξωσωματική γονιμοποίηση, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Η σπερματέγχυση συνήθως χρησιμοποιείται σε μέτριες διαταραχές του σπέρματος ή σε ανεξήγητη υπογονιμότητα. Για κάποιους μήνες την εφαρμόζομαι πριν προχωρήσουμε σε κάτι περισσότερο. Εν τέλει, αν σε διάφορους συνδυασμούς όλα από τα παραπάνω δεν δώσουν σε εύλογα χρονικά διαστήματα τα οποία εμείς καθορίζουμε καλό αποτέλεσμα, συνήθως τα περισσότερα ζευγάρια αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να καταφύγουν στην εξωσωματική γονιμοποίηση, που δίνει και πάρα πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας. Θα ήθελα εδώ να πω και δύο λόγια παραπάνω. Σε μεγάλης ηλικίας γυναίκες, να με επιτραπεί η λέξη μεγάλης ηλικίας, άνω του 37-38 ετών, επειδή όπως είπαμε και νωρίτερα, τα ποσοστά εγκυμοσύνης πέφτουν ξαφνικά πάρα πολύ πέρα από αυτό το όριο. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε στα ζευγάρια αυτά να προτείνουμε αρχικά, πολύ επιθετικά, την εξωσωματική γονιμοποίηση για να μην χάνουμε χρόνο. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι
σε ζευγάρια όπου οι γυναίκες συνήθως είναι άνω των 40-42 ετών, στις μέρες μας εφαρμόζουμε όλο και περισσότερο και την λεγόμενη δωρεά οαρίων ή δωρεά εμβρίων, δηλαδή πρέπει κάποιες γυναίκες να γνωρίζουν ότι αν μετά από κάποιες προσπάθειες δικές τους δεν μπορούν να πετύχουν εγκυμοσύνη, είναι αναπόφευκτο, είναι μια επιλογή τουλάχιστον και εμείς την προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ιδανικά οάρια από μια ξένη γυναίκα, παρόλο που αυτό είναι και κοινωνικά και ιατρικά και ηθικά μια δύσκολη απόφαση. Τέλος, ένα τελευταίο σχόλιο. Υπάρχει και η λεγόμενη προφητευτική διάγνωση ή βιοψία των εμβρίων. Πολλοί θα την έχουν ακούσει. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται όλο και πιο πολύ σε ειδικά κέντρα. Όταν σε ζευγάρια αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις όπου υπάρχουν αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής ή καθέξιν αποβολές, δηλαδή οι γυναίκες μένουν έγκυες αλλά αποβάλλουν, τότε μπορούμε να κάνουμε ειδική βιοψία στα έμβρια μέσω εξωσωματικής πάντα και να τοποθετήσουμε στη μήτρα τα υγιή έμβρια. Τέλος, πιστεύετε η οικονομική κρίση επηρεάζει την πολιτικότητα των ζευγαριών? Νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε να κάνουμε βέβαια ένα σχόλιο για το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας, όλοι το γνωρίζουν αυτό, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει λιγότερο ή περισσότερο τους περισσότερους από εμάς. Θα πρέπει να πούμε ότι επειδή όλες αυτές οι θεραπείες που εν συντομία αναφέρθησαν είναι κοστοβόρες σε έναν βαθμό οπωσδήποτε, αυτό είναι μια πηγή άγχους για τα περισσότερα ζευγάρια. Επίσης, η ίδια η κρίση συν το στρες της αδυναμίας επίτευξης εγκυμοσύνης προσθέτει άγχος στις περισσότερες γυναίκες και αυτό οπωσδήποτε σε κάποιο βαθμό είναι ένας παράγων ο οποίος δεν βοηθάει για φυσική σύλληψη. Το λέμε αυτό γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς οι γιατροί, οι ειδικοί οι οποίοι αντιμετωπίζουμε τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει και υπομονετικοί να είμαστε και να προσπαθούμε να κατανοήσουμε πέρα του ιατρικού αμοιβώς προβλήματος τις αγωνίες και τις ανάγκες του ζευγαριού και τέλος θα έπρεπε ιδανικά να ξεκινάμε από τις πιο απλές θεραπείες και τις πιο απλές παρεμβάσεις και σύν τον χρόνο να προσπαθούμε να γινόμαστε, αν γίνεται, όσο πιο παρεμβατικοί γίνεται, ώστε το ζευγάρι να μπορεί να ανταποκριθεί και πιο εύκολα στην διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κάιλα για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Γυρίζουμε στον κύριο Κωνσταντίνο Γαλάτη, ο οποίος είναι... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι χειρουργός με ευτήρας γυναικολόγος και θα μας πει για τον καρκίνο της μήτρας και για το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και την πρόληψή του γενικότερα. Πέστε μας λίγα λόγια, τι είναι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας και μία κυρία τι συμπτώματα θα νιώθει, θα έχει, ώστε να την κάνουν να έρθει σε εσάς. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας διαφέρει από τους λοιπούς καρκίνους του οργανισμού, διότι κατά 90% οφείλεται στον ιό HPV. Πρόκειται λοιπόν για ιογενή λίμωξη του τραχύλου της μήτρας. Τα συμπτώματα, αν θέλουμε να έχουμε μια ιεράρχηση, μπορεί να πούμε ξεκινούν με μια απλή δυσπλασία του τραχύλου, που αυτό συνήθως εντοπίζεται στο καθιερωμένο τεστ Παπα-Νικολάου. Και εν συνεχεία θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές βλάβες στο τεστ ΠΑΠ ή στην κολποσκόπηση, που σε βάθος χρόνου, αν κάποιο άτομο δεν επισκεφθεί το θεράποντα ιατρό, θα οδηγήσει στο καρκίνο του τραχύλου. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι από τον ιό HPV έχουμε μια κακοήθη εξέλιξη, μια κακοήθη εξαλλαγή, η οποία μας οδηγεί στην νοσήσουμε στον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ποιες εξετάσεις είναι αυτές που θα πρέπει να κάνουμε και τι μέτρα πρέπει να λάβουμε έτσι ώστε να έχουμε σωστή πρόληψη? Όπως γνωρίζετε, έχει καθιερωθεί μια φορά το χρόνο να γίνεται ένα τεστ Παπα-Νικολάου σε όλο τον ενεργό πληθυσμό. Δηλαδή, εφόσον κάποιο κορίτσι έχει αρχίσει ενεργή σεξουαλική ζωή, καλό θα είναι μια φορά το χρόνο να επισκέπτεται τον γυναικολόγο της και να κάνει ένα τεστ Παπα-Νικολάου.
Σαν αρχή, το τεστ Παπανικολάου είναι αρκετό να μας δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ή όχι του ιού στην περιοχή του τραχύλου. Εν συνεχεία, εφόσον δούμε ότι υπάρχει κάποια ένδειξη για ιογενή λίμωξη στο τράχυλο, μπορεί να προχωρήσουμε σε επόμενα βήματα, σε επόμενες εξετάσεις, όπως είναι η κολποσκόπηση και η βιοψία ή κάποια εξειδικευμένα τεστ Παπανικολάου που μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον ιό και την ύπαρξή του στον τράχυλο. Άρα το σημαντικότερο είναι να ενημερώσουμε τα νεαρά κορίτσια να ξεκινήσουν να κάνουν τις εξετάσεις τους. Να έρχονται μια φορά το χρόνο τεστ Παπανικολάου. Να κάνουν το τεστ Παπανικολάου και ο θεράπων ιατρός ανάλογα το τι ευρήματα υπάρχουν στο τεστ ΠΑΠ να κανονίσει τη μετέπειτα θεραπεία και μετέπειτα εξετάσεις αν χρειάζονται. Ποια είναι η σωστή ηλικία που θα πρέπει μια νέα γυναίκα ή ένα μικρό κορίτσι να ξεκινήσει τον εμβολιασμό? Συνήθως υπάρχει πρόγραμμα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας από την ηλικία των 12 ετών έως 26 για τον εμβολιασμό όλων των ευπαθών ή των ατόμων που είναι σε αυτό το ευπαθείς πλαίσιο. Ομάδες. Ναι, σε ευπαθείς ομάδες. Η ηλικιακή γκάμα των από γυναικών... Από 12 έως 26. Αυτό γίνεται μία φορά. Πόσες φορές πρέπει να επαναληφθεί το εμβόλιο, οι δόσεις του εμβολίου δηλαδή? Το εμβόλιο διαρκεί διάστημα 6 μηνών. Ξεκινάμε την πρώτη δόση, την αρχική, όποτε αποφασιστεί. Σε διάστημα 2 μηνών ή 1 μηνός, ανάλογα τον τύπο του εμβολίου, κάνει τη δεύτερη δόση. Και μέσα σε ένα εξάμηνο πρέπει να έχει τελειώσει η τρίτη δόση. Πόσα εμβόλια υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά? Τι τύποι εμβολίων είναι αυτοί? Παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα κυκλοφορούν δύο διαφορετικά εμβόλια. Το ένα είναι τετραδύναμο, δηλαδή καλύπτει 4 ιούς, 4 διαφορετικούς τύπους ιών. Το άλλο είναι διδύναμο, καλύπτει 2 διαφορετικούς τύπους. Και τα δύο εμβόλια είναι αξιόπιστα. Επιλέγουμε ανάλογα την περίπτωση. Ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα την ηλικία. Την ηλικία. Και ανάλογα την ενημέρωση που έχει ο εκάστοτε γιατρός. Και ο γιατρός βέβαια. Ναι. Υπάρχουν κίνδυνοι από τον εμβολιασμό αυτό ή κάποιες παρενέργειες που θα πρέπει να μας κάνουν να φοβόμαστε να κάνουμε κάποιο εμβόλιο? Πρέπει να τονίσουμε στους τηλεθεατάς σας ότι το εμβόλιο του τραχύλου της μήτρας δεν διαφέρει από τα λοιπά εμβόλια. Πρόκειται περί της ιδίας φιλοσοφίας. Δεν υπάρχουν κάποιες σοβαρές παρενέργειες. Φυσικά κάθε εμβόλιο μπορεί να μας προκαλέσει κάποια ήπια συμπτώματα στην περιοχή του εμβολιασμού, μια ερυθρότητα, μια μυαλγία για 2-3 μέρες. Έναν ελαφρύ ερεθισμό, να το ελαφρύ πούμε ερεθισμό έτσι. Στην περιοχή εκεί που γίνεται το εμβόλιο. Αλλά σοβαρά προβλήματα ή σοβαρές παρενέργειες από το εμβόλιο θα έλεγαμε ότι δεν διαφέρει από τα λοιπά εμβόλια που κυκλοφορούν για όλες τις ασθένειες της υπόλοιπης. Ναι, τις ασθένειες. Για πέστε μου τώρα, τι είδους προφύλαξη προσφέρει το εμβόλιο αυτό, τους μηχανισμούς του δηλαδή, την προφύλαξη που μας παρέχει και αν προσφέρει επί της ουσίας προφύλαξη? Πρέπει να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές σας ότι το εμβόλιο έχει χαρακτήρα προληπτικό και η νόσος η συγκεκριμένη είναι τοπική νόσος. Επομένως το εμβόλιο έρχεται να ανεβάσει τα αντισώματα του οργανισμού τοπικά στην περιοχή έναντι του ιού. Το εμβόλιο πρέπει να εξηγήσουμε δεν θεραπεύει. Το εμβόλιο προλαμβάνει. Επομένως, κάνοντας κάποιος το εμβόλιο αποσκοπεί στο να ανεβάσει τοπικά στον τράχυλο τα αντισώματα. Τους αμυντικούς του να ενεργοποιήσει, τους αμυντικούς του μηχανισμούς έτσι ώστε κάποια στιγμή που θα έρθει σε επαφή με τον ιό το συγκεκριμένο άτομο να έχει καλύτερα αντισώματα, καλύτερα όπλα στη φαρέτρα του για να μπορέσει να πολεμήσει τον εισβολέα. Ακριβώς έτσι. Αν κάποια ασθενής τώρα έχει προσβληθεί από τον ιό, εσείς θα συστήνατε να κάνει το εμβόλιο? Βεβαίως. Το εμβόλιο, είπαμε, σκοπός είναι να ανεβάσει τα αντισώματα στην περιοχή. Ανεξάρτητα λοιπόν αν έχει προσβληθεί ή όχι, το εμβόλιο συστήνεται σε αυτά τα άτομα, διότι ο σκοπός του εμβολίου, είπαμε, να ανεβάσει τα αντισώματα στην περιοχή και να έχει καλύτερη αντιμετώπιση έναντι στον εισβολέα. Όμως συστήνουμε ανεπιφύλακτα να
μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνει το εμβόλιο που θα τη βοηθήσει στο μέλλον. Υπάρχει κάποια εξέταση που θα πρέπει να κάνει μια ασθενής έτσι ώστε να τιτλοποιήσουμε τα αντισώματα, να ξέρουμε το ποσοστό των αντισωμάτων που έχουμε για να κάνουμε ή όχι τον εμβολιασμό? Υπάρχει ειδική εξέταση που με τη μέθοδο του PCR ανοιχνεύουμε τους τύπους του ιού στην περιοχή και ανάλογα τον τύπο του ιού προβαίνουμε στην αντίστοιχη θεραπεία. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι που είναι και κυρίως καρκινογόνοι στην περιοχή, ο τύπος 16 και ο τύπος 18, που αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζει η εξέταση. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Αφορούν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού και όσα μας λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Καλό σας απόγευμα.